Okay, but first, drink coffee. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing και σήμερα θα είναι multi-unboxing, η αλήθεια είναι. Έχουμε εδώ πέρα τον Φρίαδα, γιατί είναι ο επίτιμος καλεσμένος μας. Πρέπει να το πω ότι ο Φρίαδας είναι ένα celebrity πια. Θέλεις να το πεις? Τι να πω. Τώρα τις προάλλες έπαιζε σε ένα από τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης. Οπότε πλέον το λέμε celebrity. Και χάσαμε, παιδιά, αλλά δεν πειράζει. Okay, θα πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Σωστά. Οπότε λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα σήμερα. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Είναι ο Φρίαδας, a.k.a. Παρασκευάς, εάν τον ψάξετε, στον Τροχό της Τύχης. Μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ πέρα σήμερα για να ανοίξουμε κάποια πραγματάκια τα οποία αγοραστήκανε για home office. Είναι πράγματα τα οποία όλο αυτό το διάστημα γυρνάγαμε και λέγαμε ότι χρειάζονται, ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί καθόμασταν και δουλεύαμε και ήμασταν κάπως έτσι, είχαμε πιαστεί. Οπότε θα τα ανοίξουμε όλα αυτά. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε λίγο να σας δείξω τι θα δούμε σήμερα. Έχουμε πάρει από το πλαίσιο, είναι αυτό εδώ πέρα το Turbo X δερμάτινο mousepad σε μαύρο χρώμα. Θα το ανοίξουμε και θα το δούμε. Turbo X ασύρματο. Ποντίκι. Ποντίκι. Είναι το Egg 700. 700. Ωραία. Αυγουλάκι. Έχουμε αυτό εδώ πέρα της Creative, το Sound Blaster Jam Version 2 από ό,τι φαντάζομαι. Είναι ασύρματα ακουστικά με Bluetooth. Θα τα δοκιμάσουμε όλα. Και τελευταίο. Και ένα πληκτρολόγιο μαζί με ένα ποντίκι, ασύρματα και τα δύο Silent Wireless Combo MK295. Από τη Logitech. Μία από τις πιο γνωστές εταιρείες οι οποίες παράγουν πληκτρολόγια και ποντίκια και φυσικά μία από τις εταιρείες οι οποίες έχουν ρίξει, από ό,τι καταλαβαίνω γιατί έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά προϊόντα τους, πάρα πολύ έρευνα επάνω σε αυτό. Κάπου εδώ έχουμε το κοπίδι, να το. Γιατί ξεκινάμε Greek. Greek. Και αντιλήφθηκα ότι χρειαζόμαστε και ένα ψαλίδι για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το ποντίκι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το mousepad που είναι το πιο εύκολο. Και η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ περιέργεια να δω. Κόψω το καλύτερα. Να δω πώς μπορεί να είναι ένα δερμάτινο mousepad. Γιατί αυτό που έχω εγώ είναι από αυτά τα κλασικά, βέβαια είναι το extra extra large. Αυτό πρέπει να είναι το extra large. Λογικά. Μαύρο δερμάτινο 90x45 ή 90x40, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δούμε. Αδιάβροχο λέει, ανθεκτικό σε μεγάλες θερμοκρασίες και είναι και εύκολο στον καθαρισμό. Ιδανικό αξεσουάρ για κάθε γραφείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστασία επιφάνειας, ως επιφάνεια γραφής και ως mousepad. Προστατεύει από γρατσουνιές, λεκέδες, διαρροές, θερμότητα και τριβή. Προσφέρει ανεμπόδιστη κίνηση για κάθε τύπο αισθητήρα mouse και διαθέτει αντιολισθητική βάση από ποιοτικό ύφασμα που εμποδίζει την ανεπιθύμητη ολίσθηση κατά τη χρήση. Αυτά. Ω, έχει και τέτοιο. 90x45 είναι τελικά αυτό που είπα προηγουμένως. Για να μπορούμε να το δένουμε. Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά. Αυτό βολεύει και για το χέρι. Κοίτα. Α, ωραία. Και αξεσουάρ για το χέρι. Και εύκολο, εγώ έτσι όπως το βλέπω, για όσους κάνετε πιλάτες μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν ματ για το πιλάτες. Βολικό θα ήταν. Έστω να πιάνει τον κορμό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εδώ αν το δούμε, έχει το X, του Turbo X. Από πίσω γράφει πλαίσιο κομπιούτερ του Turbo X Leather Pad 90x45 Black, ναι, ok. Αν το δείτε από πίσω, είναι έτσι, έχει τώρα αυτό, δεν ξέρω τι γλυκό είναι, αλλά υπάρχει αυτό, σε πάχος επίσης. Και για τα ροκαμπίλια. Ναι παιδιά, άμα θέλετε αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραίο. Αξεσουάρ. Δεν είναι χοντρό όπως το βλέπετε, αλλά σαν αίσθηση είναι ωραία. Δέρμα, δεν ξέρω αν μυρίζει, Είναι δέρμα, εντάξει, ναι, να είχαμε. Τα καινούρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δείτε το, δεν είναι μικρό. Είναι. Το κάνετε και σημεδάκι για τοίχο. Βολεύει, χωράει ένα πληκτρολόγιο σίγουρα. Μπορούμε να έχουμε πάνω το ποντίκι. Άρα λοιπόν είναι πολύ άνετο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι στο... στην κύληση του ποντικιού. Αυτό το πρέπει να το στρώσουμε για να το κάνουμε. Αλλά σίγουρα τα Turbo X είναι προϊόντα τα οποία είναι οικονομικά. Είναι προϊόντα που μπορούμε να τα βρούμε από το πλαίσιο και αν χρειαστεί οτιδήποτε μπορούμε να πάμε σε αυτούς, στο κατάστημα δηλαδή, για να το δουν, να το φτιάξουν, δεν ξέρω αν έχει κάποια εγγύηση. Τι να ανοίξουμε μετά?
Πραγματικά όμως το κουβαλάτε σε μια βαλίτσα, σε ένα backpack, στο αυτοκίνητο. Ένα πικνίκ βρε αδερφέ σας τυχαίνει, να μην έχετε κάτι να στρώσετε. Λοιπόν, πάμε ποντίκι. Ποντίκι. Κλασικό ποντίκι ασύρματο. Κάπως έτσι δεν κάνετε για να φαίνεται το προϊόν. Ναι, για να μην πιάνει το πρόσωπο, ναι. Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, εκ 700. Δεν χρειάζεται νομίζω. Δεν χρειάζεται να τριγά το ψαλίδι. Έχει μέσα μία μπαταρία. Άρα δεν είναι με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Είναι με adapter, άρα έχει USB adapter και το οποίο συνδέεται στον υπολογιστή και με το που ενεργοποιούμε το ποντίκι, το συγκεκριμένο μετά συνδέεται με τον adapter. Αυτό εδώ πέρα επίσης έρχεται με ένα εγχειρίδιο χρήσης. Έχει θήκη για την μπαταρία του. Μπράβο. Και έχει και θήκη για το adapteράκι, όπως επίσης νομίζω είναι γνωστό. Αυτό εδώ πέρα βέβαια να πούμε ότι λέει το εξής. Είναι και καλά συμβατό με Windows XP ή νεότερη έκδοση. Δεν αναφέρει πουθενά ότι είναι συμβατό με Mac. Δεν νομίζω βέβαια να έχετε πρόβλημα. Η ταχύτητα ανάγνωσης, τα DPI δηλαδή που διαβάζει, είναι 800, 1200 ή 1600. Αυτό μπαίνει εδώ. Mm-hmm. Να το ξέρετε. Βέβαια... Πιθανά δεν κουμπώνει πολύ δεν καλά. Δεν κουμπώνει, όχι. Πιθανά. Okay, δεν κουμπώνει. Το ποντίκι λοιπόν είναι έτσι, έχουμε βάλει την μπαταρία. Εδώ πέρα ακριβώς από κάτω είναι που μπαίνει ο adapter's, άρα αν το ανοίξουμε τον βλέπετε εδώ, εδώ είναι η μπαταρία. Αυτό εδώ λοιπόν έρχεται και έχει ένα κουμπί εδώ από πάνω. Το συγκεκριμένο το κουμπί συνήθως στα ποντίκια που εγώ έχω δοκιμάσει απλά μας αλλάζει τα DPI, άρα δηλαδή μπορούμε να πάμε από 800 σε 1200 σε 1600. Αυτά εδώ πέρα τα κουμπιά δεν μιλούσα γιατί απλά ήθελα να ακούσετε ή να το καταγράψει πόσο ακούγεται ή δεν ακούγεται το κλικ. Γενικότερα είναι στην κατηγορία του αθόρυβου. Και επίσης η ροδέλα είναι πάρα πολύ εύκολη και πατιέται. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4 κουμπιά και η ροδέλα επίσης που είναι επιπλέον. Αυτό λοιπόν είναι ένα Turbo X ποντίκι σε χρώμα μπλε. Και πάμε στα επόμενα. Ασύρματο και αθόρυβο, έτσι το λέει και εδώ, οπότε φυσιολογικό. Και τώρα που το κάνω εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο πώς κυλάει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Επόμενο. Πάμε πληκτρολόγιο. Ε, και να αφήσουμε τελευταίες τις μουσικές. Πάμε πληκτρολόγιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, USB. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε. Το έχει κατευθείαν. Εδώ. Αυτό εδώ. Επάνω, οπότε προσοχή στο άνοιγμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να φύγει εύκολα. Δηλαδή. Οκ. Okay. Okay, είναι λίγο ασφαλές. Κλασικά. Εδώ πέρα επάνω γράφει Logi. Τίποτα παραπάνω, USB α, τι έχει? Ποντικάκι. Α, ναι, ποντίκι. Ακόμα πιο μικρό από το προηγούμενο. Σε μένα πιθανά δεν πρόκειται να ταιριάξει πάρα πολύ στο χέρι μου. Ναι, όντως οπότε δεν ξέρω πόσο βολικό μπορεί να είναι. Δείτε τα και εδώ. Είναι εξαιρετικά μικρό. Τα βάλω έτσι. Ωουουου, τα καλυμμένα ποντικάκια. Αυτό είναι γκρι από πάνω, ενώ αυτό εδώ πέρα το Turbo X είναι μπλε. Σαν λογική βέβαια, αν το δείτε, από πίσω το καπάκι τους, είναι περίπου ίδιο. Και εδώ πάει στο πλάι και εδώ το βλέπετε. Η μπαταρία είναι ενσωματωμένη από ό,τι βλέπουμε, οπότε απλά χρειάζεται να τραβήξουμε το βελάκι για να μπορέσει αυτό να κάνει την ένωση και να αρχίσει να λειτουργεί. Και εδώ πέρα επάνω υπάρχει το κουμπί με το οποίο κλείνουμε και ανοίγουμε το ποντίκι. Η μπαταρία που τη βλέπω στο ποντίκι, κάθε μπαταρία διαρκεί 18 εβδομάδες. Γενικότερα το συγκεκριμένο πέρα από wireless έτσι, και silent γενικότερα ο συνδυασμός, αυτό που ανέφερα στις κριτικές που τσέκαρα λιγάκι είναι ότι έχει πάρα πολύ καλή απόδοση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Και δίνουν έτσι ένα μέσο όρο περίπου 36 εβδομάδες για το πληκτρολόγιο σε διάρκεια, οπότε πολύ βασικό. Λίγο είναι όμως. Εγώ το άλλο που είχα, που ήταν πάλι Logitech, κρατούσε πολύ παραπάνω. Silent! Silent Touch, Logitech. Λοιπόν, MK295. Ναι. Τι μας λέει τώρα εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα μας λέει ότι είναι συμβατό με Windows και με Chrome OS. Και θα διαβάσω εδώ πέρα τι λέει, η ίδια αίσθηση λιγότερος θόρυβος. Καινοτόμως τεχνολογία Silent Touch που προσφέρει την ιδιαίτερη αίσθηση, την ίδια αίσθηση πληκτρολόγησης και κλικ με 90% λιγότερο θόρυβο. Άνεση πλήρους μεγέθους, πολύ βολικό. Πλήρες πληκτρολόγιο, ξεχωριστά εδώ πέρα το TAF με τα βελάκια. Από πάνω home end τα πάντα και πληκτρολόγιο.
απίστευτα εξυπηρετικό το συγκεκριμένο. Πολύ ωραία αίσθηση πάντως, στα πλήκτρα κλπ. Α, όντως είναι αδόρυβο. Και... Κάτσε, κάτσε να το πάω κοντά στο μικρόφωνο. Είπε η ενέτωση. Όντως είναι θόρυβο. Δεν το ακούτε. Δεν ακούγεται τίποτα. Μόνο αυτά εδώ πέρα ακούγεται, γιατί απλά είναι και λίγο πιο μεγάλο πλήκτρο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο να πληκτρολογείς. Ειδικά αν έχεις κάποιον φιλοξενούμενο ή αν δεν μένετε μαζί και το δωμάτιο που είναι το γραφείο δεν είναι τόσο καλά ηχομονωμένο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και πολύ βολικό η διαδρομή που κάνει το ποντίκι, το πλήκτρο όταν το πατάμε, δεν είναι ούτε πολύ βαθύ, ούτε πολύ ρηχό. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση που έχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλο έχουμε εδώ, ωστόσο. Έχουμε πλήκτρα για εκκίνηση αναπαραγωγής περιεχομένου ή παύση, ήχος, αυξομοίωση ή να το βάλουμε εντελώς στο mute, σπιτάκι για να μπορούμε να πάμε στο home, να ανοίγουμε το email, να κλείνουμε το PC, Okay. Και να ανοίγουμε το κομπιουτεράκι για να μπορούμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις. Και εδώ πέρα επίσης επάνω έχουμε το on-off που ανοίγουμε και κλείνουμε το πληκτρολόγιο. Είναι λίγο σκληρό. Ναι, αυτό είναι καλό βέβαια, γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι όλα αυτά θα δουλεύουν. Και επίσης εδώ από πίσω, εδώ επάνω, μπαίνουν οι μπαταρίες. Παίρνει δύο μπαταρίες, είναι αυτές εδώ πέρα οι μικρές. Αυτές είναι οι 3α, ενώ το ποντίκι παίρνει μπαταρίες, μία μπαταρία, 2α. Και φυσικά, επίσης, όπως όλα τα ποντίκια που σέβονται τον εαυτό τους, έχει και δύο ποδαράκια, τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε για να μπορέσει να πάρει το συγκεκριμένο μία κλίση, εφόσον θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε λίγο διαφορετικά. Και δεν είναι ποντίκι, είναι πληκτρολόγιο. Το πληκτρολόγιο. Ποντίκι. Ναι, ναι, τα κάνω αυτά τα λάθη, τα σημειώνω πια. Αυτά συμβαίνουν στα live, παιδιά. Τι να κάνεις. Και έχουμε το τελευταίο, που είναι τα ακουστικά. Τα ακουστικά, η αλήθεια είναι, θα τα ανοίξουμε και θα προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε τώρα μόλις μου ήρθε και με το κινητό για να μπορέσουμε να δούμε πώς ακούγεται ο ήχος. Sound Blaster Jam Version 2. Και για το αγγλικό κοινό, για να καταλάβουμε. Δείτε και να τραβάει την υγρασία. Υπάρχει. Παιδιά, μην σας ανοίξει αυτό το πράγμα με στο σπίτι. Δεν πρόκειται να βρείτε όλες τις μπλίτσες που έχει μέσα. Όσο ο Φρίαδας μας δείχνει τα πράγματα, εγώ θα σας λέω εδώ πέρα τις λεπτομέρειες. Το συγκεκριμένο λοιπόν, το ζευγάρι ακουστικών έρχεται με Bluetooth 5, έρχεται με συνδεσιμότητα της Qualcomm APTX και το απλό και High Definition, οπότε για να μπορούμε να έχουμε και καλά λίγο καλύτερο ήχο. Έρχεται επίσης με Multi-Point Connectivity, άρα μπορούμε να το συνδέσουμε σε πάνω από μία συσκευές. Έρχεται με διπλά μικρόφωνα για να μπορεί να έχει καλύτερη λήψη και έρχεται με μπαταρία η οποία είναι μέχρι 22 ώρες. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να έχει μέσα στη συσκευασία τα ακουστικά, τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή και προφανώς όπως όλα που σέβονται τον εαυτό τους αυξομειώνεται η έκταση την οποία μπορεί να πάρει για να μπορέσουν να καθίσουν καλύτερα. Δεξί, αριστερό. Νομίζω αυτά λέγονται over ears, κάπως έτσι λέγονται, γιατί είναι αυτά που στέκονται και κάθονται επάνω στα αυτιά. Δεν είναι αυτά που έχουν από μέσα το κενό και μπαίνει το αυτί εδώ πέρα και το καλύπτει πλήρως. Και τώρα μπορείτε να τζαμάρετε, γιο μπρο. Έτσι. Τι έχουμε στα πλαϊνά. Εντάξει, τώρα πάτησα κατά λάθος, εδώ πέρα και ξεκίνησε. Αναβοσβήνει εδώ πέρα ένα μπλε λαμπάκι. Τι άλλο έχει εδώ και πέρα. Και άκουσα πάνω από μέσα ότι κάνει προσπάθεια για να κάνει pair off. Και έχουμε εδώ πέρα στα πλαϊνά έχει και κάποια κουμπιά. Τι λένε τα κουμπιά, έχει bass. Ένα κουμπί για τον bass, οπότε λογικά είναι για να πειράζουμε αυτό. Και αυξομοίωση της φωνής. Τα μικρόφωνα που είναι. Φαίνεται. Έχει ένα μικρόφωνο εδώ. Και έχει και ένα μικρόφωνο, το διπλό μικρόφωνο, λογικά είναι εδώ, αν καταλαβαίνω καλά. Ενώ επίσης φορτίζει με θύρα USB-C, τη βλέπετε εδώ πέρα. Και έχει ένα καλώδιο, το οποίο σας το έδειξα και λίγο προηγουμένως όσο μιλούσε ο Greek. 1,2 μέτρα. Ναι, είναι USB-α σε C. Επίσης, αυτήν εδώ πέρα η πλευρά είναι και αυτήν κουμπί. Εδώ πέρα πάνω έχει το play, το βλέπεις? Ναι. Έχει το play pause, όπως επίσης έχει και μία ένδειξη για το τηλέφωνο, άρα το συνδέουμε με το τηλέφωνό μας και όταν μας πάρει κάποιος, απλά πατάμε αυτό εδώ πέρα και αρχίζουμε να μιλάμε ή αντίστοιχα φαντάζομαι μπορούμε να κλείσουμε, να τερματίσουμε την κλίση. Και εγώ τώρα από περιέργεια θα το συνδέσω στο κινητό. Κινητό παρακαλώ. Αυτό πώς πρέπει να το βλέπουμε άραγε.
Sun... Sound Blaster, Jam 2. Να το. Connected. Όταν συνδέεται, ακούγεται ένα connected. Πάμε να βάλουμε λίγο μουσική. Την οποία βέβαια θα ακούω μόνο εγώ και εσείς, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Έχει και ένα δεύτερο ζευγάρι εδώ πέρα με σφουγγαράκια. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν σε περίπτωση που χαλάσουν τα πρώτα, λερωθούν κλπ. Έχει ξεκινήσει να ακούει μουσική. Α, σταμάτησε να παίζει. Okay. Και αν το ξαναπατήσουμε, ξεκινάει να παίζει πάλι. Από εδώ είναι τα κουμπιά. Με αυτό. Α, τώρα χαμηλώνει την ένταση. Και τώρα την αυξάνει. Τα ακούς και εσύ κανονικά. Ακούγεται. Ναι, ακούγεται. Όχι τρελά, αλλά ακούγεται. Ω, το έβαλε, το δεν το βάζω πολύ κοντά και δεν θα σα το αφήσω να το ακούσετε πάρα πολύ ώρα γιατί θα μπουν τα πνευματικά δικαιώματα στη μέση και μετά δεν θα μπορούμε να ακούσουμε το βίντεο. Φόρεσε τα να δεις. Και η αλήθεια είναι ότι θα τον πάρω και ένα τηλέφωνο για να δούμε πώς ακούγεται. Θα τον πάρω λοιπόν και ένα τηλέφωνο για να δούμε πώς ακούγεται όταν μιλάμε και θα το κάνω τώρα από το σταθερό. Σαν τους τρελούς. Θα είμαστε δίπλα-δίπλα και θα μιλάμε. Απάντησε το λίγο. Χτυπάει. Σου λέει κάτι. Όχι, απλά ακούω τον ήχο. Α, για απάντησε. Έχω κλείσεις. Από πού. Εκεί. Εδώ. Ναι. Γεια. Για μιλά. Ένα-δύο. Τεστ. Γεια σας, πρέπει να εξυπηρετήσω. Ωραία ακούγεται. Κι εγώ σου ακούω μια χαρά. Πήγαινε λίγο πιο μακριά όμως. Ναι. Το φτιάχνω παιδιά. Δικό μου πια. Το κάδρο όλο. Έχει φύγει, έχει πάει κάπου αλλού. Είναι και τεράστιο το σπίτι. 180 τετραγωνικά τουλάχιστον. Πάει, ναι. Κι εγώ σου ακούω πάρα πολύ καλά. Α, σούπερ. Πάρα πολύ καλά. Έλα, τα λέμε, γεια. Βέβαια, επανήλθα, δεν ξέρουμε πώς θα ακούγεται όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο και έχει φασαρία. Και συνεχίζει να παίζει μουσική από πίσω. Δεν ξέρουμε που λέτε πώς θα ακούγεται όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει φασαρία. Δηλαδή, όταν θα είμαστε σε κάποιον δρόμο ή σε κάποιο γραφείο, τι απομόνωση κάνει και αν πιάνει σωστά το δικό μας τον ήχο. Πάτα παύση! Μη χαρεί ένας άνθρωπος. Αυτό. Παιδιά, πολύ ωραία τα ακουστικά. Νομίζω ότι πάρα πολύ θα βολέψουν για κάποιον που δουλεύει στο σπίτι ή ακόμα και στο γραφείο. Σε συναντήσεις έτσι να μπορεί να έχει και μια καλή ακουστική, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Ας ελπίσουμε ότι όντως θα λειτουργήσουν σωστά και καλά. Και θα δοκιμάσουμε, γιατί μόλις τώρα μου ήρθε. Oh. Θα δοκιμάσουμε να τα συνδέσουμε με τον υπολογιστή και να κάνουμε εγγραφή μερικά δευτερόλεπτα τον Φρίαδο εδώ πέρα να μιλάει, για να μπορέσετε να έχετε ακριβώς και δείγμα πώς ακούγεται ο ήχος στην εγγραφή. Δεν θα φέρεις μέχρι το δικό μου το κινητό να δούμε αν συνδέονται. Λοιπόν, συνδέθηκα. Hey Siri. Α, μια χαρά. How is the weather in Athens? Ποια είναι τη Siri? Ναι, αλλά δεν ξέρω τώρα μου το πιάνει από εδώ ή από εδώ. Όσο βάζει ο Πάρης το βιντεάκι, να σας πω λίγο το εξής. Τα ακουστικά τα συγκεκριμένα, κάτι το οποίο άμα δεν άνοιγα το χαρτί αυτό δεν θα το μαθαίναμε. Τα ακουστικά τα συγκεκριμένα μπορούν να συνδεθούν στον υπολογιστή με το καλώδιο USB και να μεταφέρεται ο ήχος από το καλώδιο χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε τα ακουστικά με Bluetooth. Άρα συνδέεις το USB και αυτό. Ναι. Και το συνδέεις στον υπολογιστή. Απλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το καλώδιο, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνδέσει. Μπορείτε να πάρετε ένα μεγαλύτερο καλώδιο, ωστόσο, φαντάζομαι, και να συνδέσετε ένα μεγαλύτερο καλώδιο. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο επιλύεται. Απλά εδώ πέρα γυρνάει και λέει ότι όταν έχουμε επιλέξει την ενσύρματη σύνδεση, το Bluetooth κλείνει αυτόματα. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να συνηθίσεις έτσι που είναι ο ήχος. Δεν είναι εντελώς άμεση απόκριση όσον αφορά το πλήκτρο και την ένδειξη που βλέπεις αντίστοιχα στο κινητό. Ναι, είναι λίγο καθυστερία αυτό. Αλλά, οκ. Παιδιά, είναι ωραίος ο ήχος. Εδώ πέρα επίσης λέει το εξής. Αν πατήσουμε δύο φορές το Play Pause μας ανοίγει τη Siri ή το Google Assistant. Όπως επίσης αν κρατήσουμε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα την απόρριψη της κλήσης, βασικά αν κρατήσουμε πατημένο το Multifunction Button είναι το στρογγυλό κουμπί που έχει στο πλάι, το μεγάλο. Αν το κρατήσουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα πατημένο για 3 δευτερόλεπτα, απορρίπτει την κλήση.
Όπως επίσης απενεργοποιείται αν το πατήσεις για λίγο παραπάνω. Έτσι για να μην μένουν συνέχεια ανοιχτά τα ακουστικά. Ναι. Εγώ τα έκλεισα για παράδειγμα τώρα. Αν το πατήσω συνεχόμενα, ενεργοποιείται και δεν ξέρω αν φαίνεται, ελπίζω να φαίνεται, έχει ένα λαπάκι που αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανοιχτό και προφανώς κάπου έχει συνδεθεί. Οι κωδικοί ήχου τους οποίους χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο είναι SBC. SBC χρησιμοποιεί συνήθως η Apple. APTX, APTX HD και APTX LL. Λειτουργεί περίπου μέχρι 15 μέτρα. Επίσης, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το μικρόφωνο του είναι omnidirectional και τα δύο τα μικρόφωνα. Ο driver που έχει, η μεμβράνη δηλαδή η οποία παράγει τον ήχο, είναι στα 32 χιλιοστά neodymium driver από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και η συχνότητα απόκρισης είναι μεταξύ 20 και 20.000 Hertz. Η μπαταρία του, από ό,τι βλέπω, είναι μπαταρία πολυμερών στα 200 mAh. Φορτίζει περίπου μέσα σε 1 με 2 ώρες. Γενικότερα έχει ένα φυλάδιο το οποίο είναι σε πάρα πολλές γλώσσες μπροστά πίσω. Έχει απεικόνιση των. Αν το δείτε εδώ, απεικονίζει κάθε κουμπί με έναν αριθμό. Μας το αντιστοιχεί βασικά με έναν αριθμό. Και εδώ πέρα μας έχει αυτό εδώ πέρα το πινακάκι, το οποίο μας λέει ότι αν κάνουμε εκείνο τον ατάλο για πόσα δευτερόλεπτα, τι σημαίνει και τι θα συμβεί. Να πω εγώ κάτι που βρήκα τώρα όσο μιλούσε ο Γρηγόρης για το πληκτρολόγιο. Έχει εδώ πίσω θήκη για να μπαίνει το USB. Ναι. Το οποίο είναι προφανώς και για το πληκτρολόγιο αλλά και για το ποντίκι. Το ποντίκι δεν έχει εδώ όμως. Όχι. Έχει. Α, έχει δικό του. Έχει και το ποντίκι. Α, αν θήκη. Το δείτε. Α, okay. Υποδοχή για το ανταπτοράκι. Υπάρχει όμως και εδώ πίσω. Οπότε, αν δεν πάρετε μαζί σας το ποντίκι, μπορείτε να το έχετε μόνο εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ πιο σύνηθες να παίρνουμε τουλάχιστον το πληκτρολόγιο αν πάμε κάπου να εργαστούμε. Και αυτό εδώ πέρα είναι θόρυβο. Και επίσης η ροδέλα, όπως σε όλες τις ροδέλες πια από ό,τι έχω καταλάβει, πατιέται και αυτήν. Έτσι, μπλέκουμε όλο το home office, όπως καταλάβατε. Το home, το office, το σωστό, παιδιά. Το τίμιο. Σωστό. Το τίμιο. Και έχουμε βγει λοιπόν έξω και θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς ακούγονται τα ακουστικά σε μια συνομιλία, έξω κανονικά. Περιμέναμε να περάσει και ένα αυτοκίνητο για να δούμε αν θα τραβήξει και τον ήχο, αλλά δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μπορεί και να περάσει σε λίγο. Θέλουμε να ακούσετε και να καταλάβετε πώς ακριβώς γίνεται η ηχογράφηση, πώς ακριβώς φαίνεται ο ήχος, αν είναι καλή η απόδοση και στην εγγραφή και στην ακοή. Περνάει και ένα αυτοκίνητο, οπότε θα είναι ένα καλό σημείο για να δούμε τι γίνεται με τους εξωτερικούς ήχους ενώ βρίσκεσαι σε μία κλίση. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλή συνέχεια. Αυτά ακολουθήστε GreekGR. Πατήστε εγγραφή. Καμπανάκια για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Logitech. Ακουστικά. Sound Blaster. Ποντίκια. Το mouse home office το καλό. Mousepad δερμάτινο. Πιλάτες. Ό,τι θέλετε εσείς. Γεια σας. Μέχρι την επόμενη φορά.